η ώρα να ανακαλύψουμε έναν από τους μεγαλύτερους εφευρέτες του κόσμου, για του οποίου δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του. Τόμας Έντινσον. Άλλαξε όλη την ιστορία, καθώς κατάφερε να μας φέρει, τι άλλο, ηλεκτρισμό. Φως. Και μάλιστα το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος εφευρέτης δεν είχε πάει πολύ καιρό στο σχολείο, ήταν αυτοδίδακτος και τα περισσότερα γράμματα του τα έμαθε η μαμά του. Ο Τόμας Έντισον γεννήθηκε το 1847 στην πολιτεία του Οχάιο από Ολλανδό πατέρα και Σκοτσέζα μητέρα. Ήταν το 7ο παιδί της οικογένειας. Οι γονείς του πέθαναν όταν ο Τόμας ήταν μόλις 10 χρονών. Από 12 χρονών άρχισε να πουλάει εφημερίδες στο σιδηροδρομικό σταθμό έξω από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, διάβαζε με μανία διάφορα βιβλία. Ιδιαίτερα, του άρεσε η χημεία, η φυσική και η μηχανική. Στο σιδηροδρομικό σταθμό του παραχώρησαν ένα βαγόνι για να μείνει. Εκεί δημιούργησε το πρώτο του επιστημονικό εργαστήριο, όπου έκανε τα πρώτα πειράματα της φυσικής και της χημείας. Το 1868 έλαβε το πρώτο του δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όταν εφήβρε το μηχάνημα εγγραφής των ψήφων. Συνέχισε τα πειράματά του και αργότερα εφήβρε τον τηλέγραφο. Η εφεύρεσή του αυτή τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Το 1878 εφήβρε το μικροτηλέφωνο, που σιγά σιγά εξελίχθηκε στο τηλεφωνικό σύστημα που απολαμβάνουμε σήμερα. Επίσης, εφήβρε το φωνόγραφο, ομιλούσα μηχανή, που στα πρώτα του στάδια ήταν χειροκίνητος. Αργότερα τελειοποιήθηκε στο γραμμόφωνο με επίπεδους δίσκους. Το ανήσυχο πνεύμα του τον οθούσε να συνεχίσει τις έρευνες, ώσπου το 1879 και αφού ξόδεψε περίπου 40.000 δολάρια, πέτυχε την εφεύρεση της ηλεκτρικής λιχνίας διαρκείας. Η ανακάλυψη του λαπτήρα πυρακτώσεων αποδίδεται στον Τόμας Έντισον, ο οποίος έλαβε και το σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 27 Ιανουαρίου του 1880. Την πρωτοχρονιά του 1879, ο Έντισον παρουσίασε μία συστοιχία από 50 λαπτήρες, οι οποίες έπαιρναν ρεύμα από μία γεννήτρια συνεχούς ρεύματος. 3 χρόνια αργότερα άρχισε τη βιομηχανική παραγωγή τους στο ιδιόκτητο εργοστάσιο Edison Lamp Company στο New Jersey, το οποίο είχε συγκροτήσει με ξένες χρηματοδοτήσεις. Στο μεταξύ, αντικατέστησε τον ήμα άνθρακα από σκληρές ίνες Ιαπωνέζικου μπαμπού. Ο πρώτος σταθμός παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη με διευθυντή τον Τόμας Έντισον. Ο Τόμας πέτυχε, σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Ήλιος, πάνω από 1.030 εφευρέσεις. Τιμήθηκε από πολλά κράτη και του απονεμήθηκαν πολύ τιμητικοί τίτλοι και μετάλλια. Πέθανε το 1931 στα 84 του χρόνια. Όταν ήταν 67 χρονών, μία βραδιά, το επιστημονικό του εργαστήριο, εξοπλισμένο με μηχανήματα αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων και εργαστηριακά στοιχεία κόπου και μόχθου μιας ολόκληρης ζωής, τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο γιος του Τσάρλς, μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, έτρεξε να βρει τον πατέρα του. Κάποια στιγμή τον διέκρινε ανάμεσα στις αναλαμπές της φλόγας. Το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο και τα λευκά μαλλιά του ανέμιζαν. Ο Τσάρλς συμπόνεσε τον πατέρα του όταν τον είδε εκεί να στέκεται ανήμπορος και να βλέπει τη μανία της φωτιάς να κατακαίει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Δεν ήταν πια νέος για να αρχίσει από την αρχή. Ο πατέρας του τον είδε και φώναξε. «Πού είναι η μητέρα σου? Τρέξε να την φέρεις εδώ. Τέτοιο θέαμα δεν πρόκειται να ξαναδείς τη ζωή της». Το επόμενο πρωί, καθώς ο Τόμας Έντισον περπατούσε ανάμεσα στις τάχτες όλων των ελπίδων και των ονείρων του, τον άκουσε ο γιος του να λέει: «Υπάρχουν ωφέλη ακόμα και στη συμφορά. Όλα μας τα λάθη κατακάηκαν. Δόξα τω Θεώ, μπορούμε να αρχίσουμε από την αρχή πάλι».